Well, thank you for having me. Ευχαριστώ πολύ που μας καλέσατε. Φαντάζομαι ότι όλοι αναρωτιόνται γιατί ενδιαφέρεται η Αυστραλία για μια συζήτηση περί ευρωπαϊκής κρίσης και αντίσταση στην Ευρώπη. Αλλά ένα από τα πράγματα που είναι αξιοσημείωτο είναι ότι η Αυστραλιανή πολιτική μετανάστευσης και για τους προσφύγους, για τους πρόσφυγες, συζητάται κατά κόρον, ιδιαίτερα στην ακροδεξιά στην Ευρώπη. Πολλοί είπαν ότι αυτό είναι το μοντέλο το οποίο δίνει έμπνευση και που είναι αποδεκτό, ο Αυστραλιανός τρόπος δηλαδή που ασχολήθηκαν με τους πρόσφυγες. Θέλουμε να το δούμε να εφαρμόζεται και στην Γερμανία και στην Ευρώπη. Το ίδιο είπαν και οι ακροδεξιοί στην Ολλανδία. Το σημαντικό που στο ενδιαφέρον είναι δεν είναι μόνο το όραμα της ακροδεξιάς που γίνεται η πραγματικότητα ουσιαστικά για μια Ευρώπη των σύνορων και του κλειστού φρουρίου. Η σχέση και η συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης και στην Τουρκία δημιούργησε hot spot, καταβλισμούς, επαναπροωθήσεις στους πρόσφυγες. Γίνεται όλο και περισσότερο μια πραγματικότητα όπως αυτή που υφίσταται ήδη στην Αυστραλία. Γιατί λοιπόν η προσφυγική πολιτική στην Αυστραλία εμπνέει τόσο πολύ την ακροδεξιά στην Ευρώπη? Η προσφυγική πολιτική στην Αυστραλία ήταν υποχρεωτική. Οποιοδήποτε δηλαδή φτάνει με πλοίο στην Αυστραλία, αυτόματα μπαίνει σε καταβλισμό και παίρνει το καθεστώς του πρόσφυγα. Έτσι στο παρελθόν. Τώρα, οποιοδήποτε έρχεται με πλοίο δεν πρόκειται να εγκατασταθεί ποτέ στην Αυστραλία. Αυτό δηλαδή πλέον είναι η πολιτική. Ακόμα και αν διακριβωθεί ότι όντως είσαι πρόσφυγας, ότι έχεις δικαίωμα σε άσυλο, ότι χρειάζεσαι προστασία, εν τούτης δεν υπάρχει περίπτωση να εγκατασταθεί στην Αυστραλία. Είναι δεδομένο. Αυτή είναι η νέα πολιτική. Όσοι έρχονται λοιπόν με πλοίο στην Αυστραλία πλέον δεν κρατούνται στην Αυστραλία, αλλά κρατούνται σε νήσια κατά μεσής του Ειρηνικού, που δεν ανήκουν στην Αυστραλία, είναι άλλα έθνη. Παππούα Γουινέα έχει καταβλισμό κράτησης, υπάρχει και κέντρο κράτησης σε άλλα νησιά. Εάν εξεπρεθεί ότι όντως είναι πρόσφυγες οι κρατούμενοι, τότε και πάλι δεν πρόκειται να γίνουν δεκτοί στην Αυστραλία, αλλά θα εγκατασταθούν στο Ναρού, ένα νησί με 10.000 κατοίκους, όπου οι 1.000 πρόσφυγες που φτάνουν εκεί σίγουρα δεν πρόκειται να εγκατασταθούν μόνιμα σε αυτό το φτωχό νησί. Γίνεται δηλαδή τώρα συζήτηση για ένα τρίτο έθνος που θα τους δεχθεί, αλλά μέχρι στιγμής κάτι τέτοιο δεν έχει συμφωνηθεί. Τμήμα της συνολικής ουσιαστικά απόδειξης είναι να σταματήσουμε τα εισερχόμενα κύματα προσφύγων. Πώς γίνεται? Αυτοί που φτάνουν με πλοία αμέσως συλλαμβάνονται από την ακτοφυλακή και από το ναυτικό. Υπάρχει δηλαδή μια στρατηγικοποίηση των συνόρων των θαλάσσιων και αμέσως επαναπροωθούνται προς την Ινδονησία ή άλλα έθνη. Αυτή η πολιτική ήταν πολύ επιτυχής, έχει ανασχέσει τα κύματα προσφύγων. Ένας άλλος τρόπος ήταν η δημιουργία εξαιρετικά αποτρόπαιων συνθήκων διαβίωσης στους καταβλισμούς κράτησης. Οι συνθήκες είναι ότι πλέον οι άνθρωποι μένουν μόνιμα σε τέντες υποτροπικές συνθήκες. Όταν υπάρχουν πλημμύρες, ουσιαστικά φεύγουν οι σκηνές. Υπάρχουν βέβαια τροκτικά τα οποία τρέχουν ανάμεσα σε σκηνές και κατσαρίδες. Υπάρχει κακοποίηση φυσική και σεξουαλική με καθημερινή ταπείνωση των προσφύγων από τους φύλακες και τους από τους φύλακες των καταβλισμών. Υπάρχει πείνα. Υπάρχουν απόπειρες απαγχωνισμού προσφύγων καθημερινές και υπήρξαν και πολλές περιπτώσεις αυτοανάθλησης, αυτοπυρπόλησης. Και είχαμε και μια συγκεκριμένο θάνατο φέτος. Η όλη ιδέα δηλαδή είναι της νέας αυστραλιανής πολιτικής είναι να μην θέλει κανείς πρόσφυγας να έρθει στην Αυστραλία. Βέβαια, ένας Αφγανός πρόσφυγας ή ένας Σύριος πρόσφυγας επουδενή δεν μπορεί να πιστεί να ξαναγυρίσει στις αιστείες πολέμου από όπου προσπάθησε να διαφύγει. Μια άλλο κομμάτι της πολιτικής είναι οι εκτοπισμοί, δηλαδή με μια αναγκαστική και ταχύτατη πολιτική σάρωση, αν θέλετε, οι ίδιοι δηλώνουν ότι δεν είναι πρόσφυγες, άρα δεν αιτούνται πολιτικού ασύλου και αμέσως επαναπροωθούνται στην Ινδονησία ή σε κάποιο άλλο έθνος που μπορεί να τους δεχθεί ή που είναι ανοιχτό.
Εν πάση περιπτώσει, αυτό είναι ένα τεχνητό πρόβλημα σε ό,τι αφορά την κυβέρνηση. Δεν είναι ότι υπάρχουν εκατοντάδες χιλιάδες μεταναστών, συγγνώμη, προσφύγων που έρχονται στην Αυστραλία. Ούτως ή άλλως και να ερχόντουσαν, υπάρχουν οι φυσικοί πόροι και ο χώρος για να γίνουν δεκτοί. Το σημαντικό λοιπόν να πούμε ότι δεν υπάρχει πραγματικά πρόβλημα με την εισρωή προσφύγων στην Ευρώπη. Υπάρχουν 11 εκατομμύρια κενοί χώροι, κενά σπίτια. Κάλλιστα θα μπορούσαν να στεγαστούν οι πρόσφυγες. Δεν υπάρχει λόγος να την χάνουν επίθεση από την εργατική τάξη οι πρόσφυγες. Απλώς καλλιεργείται το κλίμα φοβίας. Ακόμα και στην περίπτωση όπου υπήρξαν 25 χρόνια ανάπτυξης της οικονομίας, με έντονο δηλαδή ρυθμών ανάπτυξης, παρόλα αυτά η καθημερινή εμπειρία της ζωής στον καπιταλισμό είναι απόλυτης αποξένωσης, εκμετάλλευσης. Είχαμε νεοφιλελευθερισμό, ιδιωτικοποιήσεις και την επιδείνωση της κατάστασης. Το βίωμα λοιπόν και στην Αυστραλία της εργατικής τάξης είναι η δημιουργία μιας πλαστής ταυτότητας επί τη βάση του εθνικισμού. Κατά κάποιο τρόπο υπάρχουν άνθρωποι που θα σε προστατεύσουν από τα στήφη του υπόλοιπου κόσμου, θα σε κρατήσουν ασφαλή ώστε να προσπαθήσουν να δημιουργήσουν μια εθνική ταυτότητα στην Αυστραλία που να υποστηρίζει τον πολιτικό μηχανισμό, τον υφιστάμενο. Ένα άλλο σημείο κλειδί στην Αυστραλία είναι ο κατακερματισμός και η διάλυση των προσδοκιών του πώς θα πρέπει να αντιμετωπίζονται οι άνθρωποι. Εάν αντιμετωπίζεις ανθρώπους που προσπαθούν απλώς να εξασφαλίσουν τα βασικά τους δικαιώματα, προσπαθούν να ξεφύγουν από τον πόλεμο και τα βασανιστήρια και μπορείς να τους κλείσεις επαόριστον σε στρατόπεδα όπου υπάρχουν κατά κόρον κακοποιήσεις, το γνωρίζει ο κόσμος, αλλά το Δημοκρατικό Κόμμα τους λέει ότι μπορεί να είναι κάτι αποδεκτό, ότι είναι φτωχοί είτε είναι συνδικάτα, δεν έχει σημασία. Το έχουν αποδεκτό, δημιουργεί μια πολύ πιο άσχημη αίσθηση στην κοινωνία, μια πολύ πιο κατασταλτική αίσθηση στην κοινωνία. Και αυτό είναι ένα επιπλέον αποτρεπτικό στοιχείο για την εργατική τάξη. Στην Αυστραλία, αυτή η ανηλαιής εκστρατεία που εκπονείται όχι μόνο από τη δεξιά, αλλά και από το σοσιαλδημοκρατικό αριστερό κόμμα, έχει προκαλέσει μια κατάσταση όπου η πλειοψηφία του πληθυσμού συμφωνεί με την υφιστάμενη πολιτική, συμφωνεί με αυτούς τις συνοπτικές διαδικασίες σάρωσης, κατάρριψης αιτημάτων πολιτικών, αιτημάτων πολιτικού ασύλου και του μαζικού εκτοπισμού και επαναπατρισμού και επαναπροώθησης των προσφύγων. Θεωρούν ότι είναι αδύνητη ανάγκη. Παρότι το γεγονός ότι υπάρχει αρκετά υψηλό ποσοστό πληθυσμού που είναι υπέρ των μεταναστών, υπέρ των προσφύγων, συγγνώμη, εν τούτης η συντηρητική πλειοψηφία είναι υπέρ αυτής πολιτικής. Στην Ελλάδα η κατάσταση είναι διαφορετική. Δηλαδή το γεγονός ότι υπάρχει καπιταλιστική πολιτική δεν σημαίνει ότι δεν ανοιχτεί απάνω σε δύο βασικά επιχειρήματα. Η κοινή γνώμη πρέπει να αμφισβητηθεί, θα πρέπει να αμφισβητηθεί από την αριστερά και είναι σημαντικό. Και αυτό είναι το κλειδί για να δοθούν από την εργατική τάξη εναλλακτικές αποφάσεις. Να υπάρξουν συλλογικές λύσεις δηλαδή, αντί να στραφούμε απέναντι και εναντίον των πλέον ευάλωτων. Προφανώς, βασικό στοιχείο της Αυστραλιανής πολιτικής είναι η Ισλαμοφοβία. Και στην Αυστραλία έχουμε ψηλό ποσοστό εχθρικής τάσης απέναντι στους μουσουλμάνους. Γύρω στο ζήτημα κατά πόσον θα πρέπει να απαγορευτεί συνολικά οποιαδήποτε μετανάστευση στην Αυστραλία. 45% απάντησαν καταφατικά ότι θα πρέπει συνολικά να απαγορευτεί η μετανάστευση προς την Αυστραλία. Αυτή είναι ακριβώς η πολιτική του Τραμπ και σας δίνει μια σφιγμομέτρηση του τι μεγάλη επιτυχία έχει η Ισλαμοφοβία και του πώς έχει συνδεθεί με το ζήτημα των προσφύγων την τελευταία 20ετία στην Αυστραλία. Ότι δηλαδή χρειάζονται ακραία μέτρα για να προστατευτούν τα φυσικά σύνορα της χώρας. Αυτό το υψηλό επίπεδο ρατσισμού, αποδεκτού, του mainstream δηλαδή ρατσισμού, συρρυκνώνει και το χώρο, γιατί πολύ μεγάλα πολιτικά κόμματα έχουν υιοθετήσει τις θέσεις που υιοθετεί μόνο η ακραία δεξιά στην Ευρώπη.
και που νομιμοποιεί τα αιτήματα της ακροδεξιάς. Και αντίστροφα πλέον δίνει νομοποίηση στην ακροδεξιά που λέει «Ιδού επιτυχημένη Αυστραλιανή πολιτική, αυτή πρέπει να ακολουθήσουμε». Είχαμε την ανάδυση μιας οργάνωσης που έχει τίτλο «Ένα έθνος», που έχει φέρει το τέλος, την απαγορεύει την ανέγερση τεμένους, συνδέει τους μουσουλμάνους με θέματα τρομοκρατίας και πρόσφατα είχε και πολύ μεγάλη επιτυχία στις τελευταίες εκλογές και πρόσφατα δείχνει ότι έχουν ανέβει ακόμα περισσότερο στις δημοσκοπήσεις. Φτάνει το 10% απήχηση στο εκλογικό κοινό. Σίγουρα είναι επικίνδυνες οι εξελίξεις αυτές. Μια άλλη συνδεδεμένη εξέλιξη είναι η ανάδυση μικρών φασιστικών οργανώσεων που στην Αυστραλία δεν έχουν την ίδια πορεία που είχαν στην Ευρώπη. Είναι διάσπαρτα τα μικρά φασιστικά γκρουπούσκουλα και ήταν στο περιθώριο όλα τα χρόνια. Πρόσφατα όμως και αυτά τυγχάνουν μεγάλης δημοσιοποίησης, τα ΜΜΕ τους δίνουν μεγάλη κάλυψη, τους φέρνουν σε αντιπαραβολή και αντιπαράθεση με τους μουσουλμάνους στις δημόσιες συζητήσεις. Και μπορεί μεν ακόμα να μην έχουν ριζωθεί, αλλά είναι μια επικίνδυνη εξέλιξη και η αριστερά θα πρέπει να τους σταματήσει προτού αυτά τα φασιστικά γκρουπούσκολα ριζωθούν καλά και δημιουργήσουν μια ισχυρή ακροδεξιά κίνηση στην Αυστραλία. Ήθελα εντάχει τώρα να μιλήσω για το τι κάνουμε, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά το προσφυγικό. Μπορεί να υπάρχει μια γενική αίσθηση απογοήτευσης σε σχέση με το προσφυγικό. 20 χρόνια, καμία νίκη δεν έχουμε σημειώσει στην αριστερά. Όσο για να κατεβαίνουμε στους δρόμους, μόνο ήττες υφιστάμεθα. Ένα από τα θέματα έχει να κάνει, αν θέλετε, για την εθελοντική εργασία. Φαίνεται ότι δεν έχουμε κανένα αντίκτυπο πολιτικά, αλλά το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι συγκεκριμένες δράσεις αλληλεγγύης απέναντι στους πρόσφυγες, προσφέροντας κάποιο είδους παρηγοριά. Κομμάτι λοιπόν της επιχειρηματολογίας μας είναι να πούμε ότι ναι, είναι σημαντικό, αλλά είναι εξίσου σημαντικό για τις πολιτικές εκστρατείες να έχουμε αυτές τις συνδέσεις, να ξέρουμε τι συμβαίνει στα στρατόπεδα, να μιλήσουν οι άνθρωποι στις διαδηλώσεις, να έχουμε σύνδεση με τις τοπικές κοινωνίες και να υπάρχει πολιτική αντιπόκριση ώστε να καταπολεμήσουμε, να φέρουμε και να καταπολεμήσουμε και να κλείσουμε τα στρατόπεδα συγκέντρωσης. Ένα άλλο ζήτημα είναι η σημαντική στάση απέναντι στα σοσιαλδημοκρατικά κόμματα. Να είμαστε σκληροί απέναντι στο ρόλο που έχει στο να υποθάλπτει το ρατσισμό με αυτή την πολύ αχρία πολιτική προσφύγων που εφαρμόζει. Πρέπει λοιπόν να δομήσουμε έναν εξάρτητο κίνημα που θα είναι ελεύθερο να καταπολεμήσει όχι μόνο τους συντηρητικούς, το φιλελεύθερο κίνημα, κόμμα, αλλά και το σοσιαλδημοκρατικό κόμμα που είναι στην εξουσία. Ένα άλλο σημαντικό κίνημα είναι το ασφάλεια στη θάλασσα. Πολλοί λένε ότι πνίγονται οι άνθρωποι στη θάλασσα. Τι πρέπει να κάνουμε? Η απάντηση είναι να σταματήσουμε τα καράβια, είναι απαραίτητο εκεί και να μείνουν οι άνθρωποι εκεί που είναι. Να στείλουμε το μήνυμα δηλαδή να μην μπουν στις βάρκες, να έχουμε τον σωστό τρόπο. Αυτό ήταν σημαντικό για το κίνημα των προσφύγων. Να λέμε ότι όχι, πρέπει να είναι ευπρόσδεκτα τα καράβια. Ο πρόσφυγας θέλει να ξεφύγει από αιστείες πολέμου και βασανισμού. Άρα είναι ευπρόσδεκτος με όποιον τρόπο και με όποιο μέσο θέλει να φτάσει στην Αυστραλία. Πολύ συχνά βλέπουμε στην Ινδονησία να κάνουν σαμποτάζ και να τρυπούν τις βάρκες για να μην επιστρέφουν στην Ινδονησία. Το κίνημα το προσφυγικό είναι στο ευρύτερο κίνημα απογοήτευσης, τρώσης του ηθικού του λαού. Πολύ συχνά υπάρχει κάτι που εξαγριώνει την κοινή γνώμη και δίνει την ευκαιρία για να ξαναδημιουργήσουμε και να επαναπυροδοτήσουμε το κίνημα. Μπορεί να κατεβαίνουν χιλιάδες σε διαδήλωση, αλλά δεν έχει αυτή την αίσθηση της ιστορικής στροφής που μπορεί να έχει σημαντικό αντίκτυπο στην κυβέρνηση. Μπορούμε να συγκεντρώσουμε 3-4 χιλιάδες ανθρώπους στους δρόμους, αλλά αυτό δεν είναι αρκετό, είναι πολύ περιορισμένο και κυρίως έχει να κάνει με γυραιότερους ανθρώπους, όπως έγινε εδώ στην Ελλάδα. Υπάρχουν όμως κάποιες στιγμές που ανοίγουν τα πράγματα και είναι σημαντικό να αρπάξει την ευκαιρία αριστερά, να είναι ένα συλλαλητήριο σύνθεση της ρουτίνας. Όταν συνέβη μια τέτοια κατάσταση, όταν ήταν ένα μωρό
το οποίο ήταν στο νοσοκομείο του Brisbane. Είχε γεννηθεί το κοριτσάκι αυτό σε στρατόπεδο συγκέντρωσης, όπου η μητέρα της είχε περιποληθεί. Κινδύνεψε, πήγε στο νοσοκομείο και υπήρξε συλλαλητήριο για να μην εκτοπιστεί το κοριτσάκι και σταλεί πίσω στην χώρα από την οποία προερχόταν η μητέρα του. Υπήρξε λοιπόν γενική μαζική κινητοποίηση. Ο λαός λοιπόν έκανε γενικό συλλαλητήριο στο νοσοκομείο για να μην γίνει εκτόπιση του μωρού. Και αυτό δημιούργησε ένα εθνικής κλίμακας κίνημα. Οπότε ζητήθηκε τα μωρά τα οποία έρχονταν στο νοσοκομείο για λόγους ιατρικούς από τους τόπους, τα στρατόπεδα συγκέντρωσης εισαγωγικών που υπάρχουν στα νησιά όπως το νερού εκτός Αυστραλίας, να μην επαναπροωθούνται πίσω, αλλά να παραμένουν στην Αυστραλία. Υπάρχουν στιγμές λοιπόν όπου υπάρχουν κάποια ανοίγματα και είναι σημαντικό οι ακτιβιστές να αρπάξουν τις ευκαιρίες αυτές και να μην αισθάνονται μονίμως ότι η κατάσταση είναι δύσκολη και δεν είναι δυνατόν να γίνει τίποτα. Αλλά πάντα να υπάρχει πίεση, πάντα να ασκείται πίεση. Ευχαριστώ.